Εμένα μου έχουν κάνει μάγια. Α, σας έχουν κάνει μάγια. Ωραία. Τι θέλετε, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Έχουμε φέρει κάτι φωτογραφίες. Τι μπορώ να κάνουμε εκεί πέρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το πάρω. Έχω πρόβλημα. Τι θέλετε, θέλετε τις υπηρεσίες μας δηλαδή? Ό,τι είναι να συζητήσουμε. Πες μου τη ιστορία καταρχάς να πούμε, από την αρχή. Την αρχή, κοιτάξτε. Εγώ παλιά έψαχνα, πάλι είχα μια ομάδα που είχαμε ένα δίσκο και αυτά, επειδή πεθάναν αυτοί και είχα σταματήσει. Τώρα έχω τελευταία που άρχισε πάλι με το εκκρεμές. Πρώτα δούλευα το εκκρεμές εγώ, επειδή είχα κομπρεσέρ να βρω το νερό με κλειδιά. Α. Με τα κλειδιά και έβρισκα που πήρε. Και τώρα έβαλα. Και το είχα πάει σε άλλες περιπτώσεις, γιατί έχω και παρατηρητικότητα αυτό. Πάω εκεί, δω κάτι άλλο το βγάλω πέρα. Πήγα στο πεθερό. Με παίρνει μέσα από σίδερα, μέσα από αυτά από καλλιεργητές και μου πάει εκεί καρφί. Αφού στο είπα αυτό, το έψαξα από εδώ, το έψαξα από εκεί. Μετά έχω φτιάξει μια βέργα που είναι πολύ βαριά. Και πήγα από εδώ, πήγα εκεί, μπα. Ξανά εκεί πάλι. Ναι. Παίρνω ένα δαχτυλίδι. Το σταυρό, έβαλα. Το έβαλα στα 4 μέτρα πιο πέρα. Με πάει, διαβάζει το σταυρό. Και μετά φεύγει και πάει εκεί. Μάλιστα. Οπότε αυτό δηλώνει ότι είναι κάποιο στόχο έχετε. Τελειώνει εκεί αυτό. Φεύγω, το λέω στη γυναίκα μου και πιάνει αυτή κουβέντα με τον πατέρα του μπροστά μου. Λέει, εδώ λέει, αφού ήταν όλοι αξιωματικοί εδώ πέρα, δεν μας δίνανε ψωμί και τέτοια, λέει, γιατί ήταν 30 στρέμματα και τώρα έχει χωριστεί αυτό και γίνει το κομμάτι αυτό. Ήταν στρατόπεδο δηλαδή πριν? Γερμανό. Γερμανό, έτσι. Ναι, μένα είναι εκεί οι Γερμανοί. Γιατί ήταν και ο Μήλος από κάτω. Είχε κτίρια εκεί. Ναι, κτίρια. Τα είχαν οι Γερμανοί, έτσι. Όχι κτίρια. Πώς μένανε εκεί οι Γερμανοί? Σε καταβλισμό, είχαν κάνει καταβλισμό. Α, καταβλισμό με σκηνές και με τέτοια. Είχαν κάνει πρόχειρα στρατόπεδα δηλαδή. Ναι. Εντάξει, για να καταλάβω. Τελειώνει αυτό. Πάει η γυναίκα μου σε θύμα. Εντελώς φιλοκερδός η γυναίκα. Είναι από αυτή που λέμε ότι βλέπει. Α, οραματίζεται η γυναίκα σας. Ναι, όχι η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου πήγε. Ναι. Τη λέει, εσύ έχεις πολλά λεφτά. Δεν λέω εγώ. Φτωχιά είμαι. Έχεις πολλά λεφτά, αλλά δεν το ξέρεις. Μάλιστα. Μην τα πω λόγω, μου έχουν γίνει πολλοί φίλες τώρα και τη λέει πράγματα που δεν έχουμε πει τίποτα, δεν έχουμε αναφέρει τίποτα. Αλλά αυτή τα έχει βρει. Ναι, και την παίρνει τηλέφωνο και τη λέει. Και σου λέω τώρα για τη μαγεία. Αυτή τη το είπα. Ότι είσαι μαγεμένος. Ναι. Ποιος θα κάνει τα μαγεία? Δικός μου άνθρωπος. Στο είπα αυτή. Ναι. Και μου είπε και τι έχει κάνει. Ότι έχει πάρει πουλόβερα από το σπίτι και μου έχει κάνει μαγεία. Και πράγματι πιάνω λεφτά στο χέρι. Γι' αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσουμε οικογενειακώς. Πιάναμε λεφτά στο χέρι και εξαφανιζόντουσαν. Δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω προκοπή. Ναι, αλλά αυτός γιατί να σου κάνει μαγιά, είχε κάτι προσωπικά μαζί σου? Θέμα ζήλιας. Θέμα ζήλιας. Α, από θέμα ζήλιας. Στο οικογενειακό σου περιβάλλον. Ναι. Μάλιστα. Και οπότε δεν μπορείς να πάρεις τώρα τα λεφτά αυτά. Πρόσεξε τώρα. Δεν της έχει πει τίποτα. Τι κάνω εγώ? Αν δουλεύω γραμμές. Και τη λέει, αυτή φαίνεται κάτι, είδε. Και τη λέει, θα πάω κάπου και όταν θα γυρίσω. Αυτή πήγε στο Καζαστάν. Στο Καζαστάν? Από εκεί ήταν ο αυτός. Και όταν γυρίζει, ξέρεις τι λέει? Εγώ είχα σκάψει το μεταξύ. Λέει ο άντρας σου, δουλεύει ένα εργαλείο που πάει πέρα εδώ, έτσι λέει, και έρχεται γύρω. Εκεί που έσκαψε εκείνη τα λεφτά, λέει, αλλά δεν μπορεί να τα. Και τι θέλει εκεί για να τα πάρει? Σου είπε τι πρέπει να κάνει? Να πάω σε παπάνι, σε τέτοια. Γιατί σκάβω 1 μέτρο, πήγα με τσάπα πριν. Σκαπτικό τσαπάκι. 1 μέτρο, πήγε 2,5 άκρος και το πήγα 2 μέτρα κάτω. Και κατεβαίνω κάτω και γύρισε ακόμα κάτω. Άρα για αυτή που σου λέω ότι χρειάζεσαι παπάκι. Να σου τουρκεί το χώρο. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει άλλος όμως. Όχι το χώρο, εμένα. Α, εσένα να εξορκίσει. Εμένα. Οπότε τώρα πώς θες να βαδίσουμε? Δεν ξέρω. Παιδιά δεν είχε αυτός. Εδώ είναι ένα πηγάδι. Εδώ. Αυτός τι διχύτης με τους Γερμανούς, ο Ρουφιάνος δηλαδή ήταν. Ευχαριστώ. Το κογκλήφος. Ναι.
Οι Χίτλερ ήταν οι Ρουφιάνοι των Γερμανών. Ο στρατός των Ελλήνων που εξυπηρετούσε τον Γερμανό. Και το κογκρίφος. Με λίγα λόγια τότε στην εποχή αυτή. Και αυτό από το σπίτι πάλι. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Εσύ πες από μέσα. Και τι σου βγήκε, δεν λες μαμούνι, τι σου βγήκε. Δεν πήγα, εκεί πήγα με ομάδα. Και τι ωραία, σου βγήκε. Μπορεί να τον ξέρεις, αν είναι από τη Χαλκίδα το μέσα. Ωραία, καλά τώρα, νόματα μάτια τους δω εγώ, κάνει με τόσες χιλιάδες κόσμο. Αυτό τι μαμούνι σου βγήκε, δηλαδή, τι σου εμφανίστηκε. Τι σου εμφανίστηκε που λες άνθρωπο. Βγήκαμε, γιατί πάλι το είχα ψάξει αυτό, δηλαδή. Και μόλις πάμε εκεί, βγήκε ένα λεπούχα τέτοιο. Και λέει αυτός, πάω φύγουμε, λέει. Τούτα εδώ είναι, λέει, λερωμένα. Και τώρα πήγε ένας άλλος και έσκαψε. Και χαθήκανε εγώ. Εγώ τους το είπα. Λέω, πέστε μου, άμα θα πάτε. Γιατί ήταν π.χ. και ο Βαγγέλης και εσύ. Και πήγαν να παίξουν πονηρή. Πέστε μου. Και προχτές το βρήκα εδώ. Του λέω, τι έγινε ρε, πώς πάει εκεί πέρα. Πα, δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Σκάψαμε, λέει. Χαθήκανε. Το μόνο που είδαμε μια τρύπα προς τα κάτω, λέει, μεγάλη. Χαιρετίσματα. Πώς το εξηγείς αυτό. Ότι χαθήκανε κάτω λεφτά. Επειδή δεν τα διαβάσανε. Ναι. Οπότε πάει αυτή η δουλειά. Έτσι πάει. Εδώ χάσαμε. Δεν ξανάρχονται αυτά. Θα σου πω κάτι να γελάσεις. Ποια λεφτά είχα στο περιβόλι το δικό μου. Ποια λεφτά είχα. Βοστού, τα βγήτρα. Του Παναγόπουλου. Του Παναγόπουλου τα λεφτά. Είμαστε, δηλαδή, και ό,τι και σας ήταν πολύ. Και αυτός είναι και αυτός ο ρηματής. Που βλέπεις. Ξάπτω, μου λέει. Οραματιστής. Ναι. Πολλά λεφτά. Και αυτός έψαχνε. Ραπτοσκόπο, σύναβα. Όχι, πες ο ρηματής μετά. Ο ρηματής ή ο ρηματιστής, θέλεις να πεις ή ο ρηματής. Όχι. Ο οραματιστής. Ναι.